Άρη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της ενέργειας και βέβαια εν αναμονή και των τιμολογίων θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε όμως από το χάρτη τιμών ενέργειας της ημέρας. Βροχές έχουμε, οι ΑΠΕ δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΠΕ είναι πάρα πολύ χαμηλά, γύρω στο 2%. Έχουμε το φυσικό αέριο το οποίο συμμετέχει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με περίπου 70%. Όπως και ο λιγνίτης είναι πάρα πολύ χαμηλός, είναι στο 4%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μάλλον μέσα μόνο μία μονάδα. Λογικά πρέπει να είναι της μελίτης, με δεδομένο ότι αυτό που τουλάχιστον έχω ως εικόνα από προχθές και χθες, ότι ο Άγιος Δημήτριος ήταν εκτός. Και με βάση το πώς λειτουργεί τις δοκιμές που κάνει η Πτολεμαΐδα 5, κάποιες στιγμές συγχρονίζει και αυτήν στο δίκτυο. Τα νερά είναι περίπου στο 16%. Προφανώς αυτή τη στιγμή προσπαθούν να γεμίσουν τους ταμιευτήρες εν ώψη του καλοκαιριού, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικές βροχοκτώσεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα. Και έχουμε πάρα πολλές εξαγωγές. Εξάγουμε προς όλα τα υπόλοιπα κράτη του διασυνδεδεμένου δικτύου και προς τα Βαλκάνια και προς την Ιταλία και προς την Τουρκία. Και όλα αυτά χωρίς, το λιγνίτη να είναι το βασικό καύσιμο, πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς είπαμε, ο λιγνίτης είναι στο 4%. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στον ευρωπαϊκό χάρτη, κινούμαστε περίπου στα 102-103 ευρώ. Κάτι ανάλογο υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγαβατόρα είναι στην χοντρική της τιμή κάπου από 100 έως 105 ευρώ. Αυτά γενικότερα για την εικόνα σήμερα όσον αφορά το χάρτη της ενέργειας. Να πάμε λίγο στο χάρτη τιμών τώρα. Πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει μείωση? Γιατί έχουμε και την ρήτρα που τελειώνει κάποια στιγμή, που σημαίνει ότι αν δεν πληρώσουμε, θα πληρώσουμε εμείς. Για να το πω πολύ απλά. Είναι γνωστό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι πλέον με βάση και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνει αυτή η επιδότηση η οποία υπήρχε στα τιμολόγια στην χώρα μας. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει διαφορετικά το σύστημα. Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει βγάλει στην δημόσια διαβούλευση ένα νέο τρόπο. Προτείνει 4 τιμολόγια τα οποία θα υπάρχουν στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια υπάρχει, όπως είπαμε, και η ρήτρα αναπροσαρμογής, η παλιά ρήτρα αναπροσαρμογής η οποία είχε σταματήσει, είχαν προσφύγει κάποιοι στα δικαστήρια. Αυτή κρίθηκε εκεί ότι καλώς υπήρχε, απλά δεν έμπαινε λόγω των μέτρων των οποίων είχε πάρει και της επιδότησης που έδινε στα τιμολόγια η κυβέρνηση. Τώρα επανέρχεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής, όποτε αυτήν θα κρίνεται αναγκαία στα τιμολόγια. Και βέβαια, όπως είπαμε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προτείνει 4 τιμολόγια. Αυτά έχουν να είναι με ορισμένου χρόνου και σταθερό τιμολόγιο, δηλαδή τιμολόγηση της κιλοβατόρας, κειμενόμενη τιμολόγηση με ανακοίνωση της τιμής την πρώτη κάθε μήνα, αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή, την πρώτη κάθε μήνα, μάλλον μια μέρα πρωτού μπει ο μήνας, οι εταιρείες μας ανακοινώνουν ποιες είναι οι τιμές οι οποίες αυτοί θα δίνουν στους καταναλωτές για τον επόμενο μήνα. Αυτό λοιπόν είναι η κειμενόμενη τιμολόγηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κειμενόμενη τιμολόγηση με ανακοίνωση μετά τον μήνα εφαρμογής, δηλαδή ενδεχομένως θα το βλέπουμε αφού θα μπούμε πρώτα, θα έχει συνάψει συμβόλαιο και θα τρέχει, θα καταναλώνεις ρεύμα, μέσα στο μήνα θα σου λένε ποια θα είναι αυτή η τιμή και θα υπάρχουν και προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, έτσι αναφέρονται. Αυτά θα είναι προθεσμιακά μάλλον και με κάποιες άλλες παροχές.
δίνουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικό θα είναι ότι για τον καταναλωτή θα μπορεί να αποχωρεί από οποιαδήποτε εταιρεία ανά πάσα στιγμή θέλει χωρίς πέναλτι αποχώρησης. Αυτό όμως μόνο για τα τιμολόγια με κειμενόμενη τιμή. Αν δηλαδή κάποιος έχουμε σταθερό τιμολόγιο, δεν μπορώ εγώ τον επόμενο μήνα, γιατί κάποιος άλλος πάροχος ανακοίνωσε χαμηλότερη τιμή, εγώ να φύγω χωρίς να πληρώσω πέναλτι. Αν όμως είμαι σε ένα τιμολόγιο με κειμενόμενη την τιμολόγηση, δηλαδή αυτόν τον μήνα πληρώνω 10, τον υπόλοιπο μπορεί να πληρώσω 12, ανά πάσα στιγμή μπορώ να φεύγω και να επιλέγω έναν άλλον πάροχο, ο οποίος ενδεχομένως θα είναι φθηνότερος ή να έχει καλύτερες προσφορές, χωρίς να πληρώνω κάποιο πέναλτι. Αυτά είναι Άρη, τα αυτό τιμολόγια. ισχύει και για τα τιμολόγια της ΔΕΗ, είναι μέσα στους 4 παρόχους Ναι, ή είναι βέβαια, βέβαια. έξτρα? Όχι, όχι, θα είναι για όλους τους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας, Και για είτε τη είναι για ΔΕΗ. την ΔΕΗ, είτε είναι για τον Ήρων, είτε είναι για την Ελπέντισον και όλους αυτούς οι οποίοι είναι πάροχοι. Αυτό θα είναι ένα. Αυτό είπαμε είναι σε δημόσια διαβούλευση, μένει να καταλήξουμε και να αποφασιστεί ποια ακριβώς θα είναι τα τιμολόγια, ενδεχομένως να δούμε να είναι και 3. Πάντως σε κάθε περίπτωση από τον Οκτώβριο υπάρχει μια νέα τιμολόγηση, δεν υπάρχει επιδότηση και υπάρχει και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην κουβέντα απλά σημειολογικά να βάλω μια αναφορά που έκανε χθες ο ισχυρός άντρας της Μητυλινέως ΑΕ, ο κύριος Μητυλινέως, ότι βλέπει για το επόμενο διάστημα αύξηση και της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο όπως είπαμε την προηγούμενη φορά είναι πάρα πολύ χαμηλά για τα σημερινά δεδομένα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Στην Ουκρανία. Ουκρανία, έτσι. Αλλά θα έχουμε και αύξηση της ηλεκτρικής κιλοβατόρας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από το επόμενο διάστημα και ειδικά από τον Οκτώβριο και μετά, αν όλα αυτά αυξηθούν και θα υπάρχει και η ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν θα υπάρχει και η επιδότηση του κράτους, τι θα γίνει. Όλα είναι ανοιχτά βέβαια και χαμογελάω γιατί σκέφτομαι τι μας περιμένει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα ήδη, υπάρχει διαβούλευση πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια, οι πάροχοι πώς θα διαμορφώσουν τις τιμές. Δεν ξέρουμε δηλαδή κάτι τι θα γίνει, αν θα υπάρχουν επιδοτήσεις, όπως τώρα ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πιστεύω του Υπουργού Ενέργειας αλλά και γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Είναι όλα ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Όλα αυτά θα τα δούμε, όλα αυτά θα τα δούμε κάπου στις αρχές Σεπτεμβρίου, Κατερίνα, για το πού θα καταλήξει όλο αυτό. Προφανώς θα έχουμε και μία νέα κυβέρνηση, όπου και η νέα κυβέρνηση και ο Υπουργός θα δώσει και αυτός τις δικές του κατευθύνσεις, ό,τι έχει να κάνει και με την τιμολόγηση, αλλά και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ενδεχομένως να δούμε ένα μοντέλο σε ό,τι έχει να κάνει με τις λιγνητικές μονάδες να περνάνε νωρίτερα στον χρόνο που έχει να κάνει στην ψυχρή εφεδρεία. Θα τα δούμε όλα αρχές Σεπτεμβρίου, αφού περάσει και το καλοκαιράκι και αντέξει το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Τώρα, Άρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Χθες είχαμε εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της Γενόπ ΔΕΗ για την μείωση, να το πω συγκεκριμένα, της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος του προσωπικού ΔΕΗ. Ένα αίτημα που χρήζει άμεσης επίλυσης. Το θέμα πήγε στο ΣΤΕ. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ναι, μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και μετά από 7 ή 8 αναβολές, καθώς η ΔΕΗ κάθε φορά προφασιζόταν ότι δεν ήταν έτοιμη να καταθέσει τις προτάσεις της επί του θέματος, έγινε το δικαστήριο προχθές. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από την Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού, την Γενόπ ΔΕΗ, ως προς αυτό. Αναμένουμε την απόφαση. Απλά να θυμίσουμε ότι αυτό έχει να κάνει με την κατάργηση του μειωμένου ρεύματος από τον κύριο Χατζηδάκη με τον τρόπο τον οποίο είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στην ΔΕΗ προτού ο κύριος Χατζηδάκης, προτού αναλάβει η κυβέρνηση το 2019 η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Χατζηδάκης αποφασίσει να καταργήσει το μειωμένο και να δώσει μια δυνατότητα μειωμένου ρεύματος 30% επί της
εμπορικής αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό δηλαδή που έχεις και εσύ Κατερίνα μου και ο κάθε άλλος πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας από το τιμολόγιο τότε που είχε αποφασιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτό 30% έχουν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ επί της εμπορικής αξίας. Σε αυτό λοιπόν προσέφυγε τότε η Γενόπ ΔΕΗ, εκδικάστηκε η απόφαση, εκδικάστηκε η υπόθεση προχθές και αναμένουμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Ήταν ένας αγώνας αυτός για να επιτευχθεί η μείωση, η επιδότηση, να το πω καλύτερα, επί Περιφερειαρχίας Θόδωρου Καρυπίδη, ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ Άρη. Ωστόσο, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, είναι δίκαιο, καθώς δεν συνέβη ποτέ αυτό στην περιοχή να υπάρξει μείωση στα τιμολόγια των εργαζομένων, αλλά και των συνταξιούχων της ΔΕΗ. Και ακόμη επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που ήταν εναντίον των συνδικαλιστών και όλων αυτών που γινόταν τότε, θυμόμαστε, blackout και ένα σωρό, δεν υπήρξε κάτι ανάλογο. Ο προηγούμενος που είχε γύρει ένα τέτοιο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το μειωμένο ρεύμα των εργαζόμενων στην ΔΕΗ ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, τότε όπου είχε αποκαλέσει και ρετυρέ τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ, αλλά και αυτό τέλος πάντων τότε υπήρξε μια συμφωνία όπου δεν κόπηκε, απλά μπήκανε κάποιες κιλοβατόρες ως ανώτερο πλαφόν σε αυτό που μπορούσε να καταναλώνει ο κάθε εργαζόμενος ή συνταξιούχος και να έχει την ανάλογη έκπτωση. Αυτό καταργήθηκε, είπαμε, το 2019. Πέρασαν κοντά 4 χρόνια και η αγωγή, η υπόθεση εκδικάστηκε προχθές. Και περιμένουμε να υπάρξει και απόφαση, εκτός αν και η απόφαση χρειαστεί άλλα 4 χρόνια προκειμένου να ανακοινωθεί. Άρη, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε. Θα πούμε ό,τι νεότερο υπάρχει, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και παρακολουθούμε τα ενεργειακά, καθώς η ενέργεια είναι το πρώτο και σημαντικότερο που έχουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Και ενέργεια να έχουμε. Να είστε καλά, Άρη. Ευχαριστούμε.